Καλή σας ημέρα, είναι Σάββατο σήμερα και όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τις 11 μέχρι και τις 12 ακριβώς είμαστε πρόσωπο με την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσακανίκα που είναι εδώ πρωί πρωί ο άνθρωπος γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια από τους καλύτερους τεχνικούς που έχουμε εδώ στον Επικοινωνία δεν θα μπορούσατε να μας ακούσετε. Και βέβαια με την επικαιρότητα τα τρεχούμενα θέματα θα τα κουβεντιάσουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Έχει ήδη έρθει στο στούντιο αυτή τη στιγμή, είναι απέναντί μου, ένας καλός φίλος από τα παλιά, ένας φίλος γνώστης των ελληνοτουρκικών, περί αυτού πρόκειται σήμερα, αυτό είναι το βασικό πιάτο της κουβέντας μας, είναι ο στρατηγός ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε γιατί άλλο, για τη σημερινή κατάσταση και στο Αιγαίο και στην ΑΟΣ, και τι μέλη γενέστε. Από εδώ και μετά, στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλό πρωινό. Ευχαριστώ πολύ εγώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και κάθε καλό για την πατρίδα. Αυτό το τελευταίο είναι ό,τι καλύτερο και ως ευχή αλλά και ως δεδομένο πια. Θα υπάρχει όμως κάτι καλό για την πατρίδα μας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί πρέπει να κατατείνουν όλες οι προσπάθειες, διότι ξέρετε υπάρχει θέμα όχι μόνο με την πίεση της Τουρκίας, αλλά και όλη αυτή η προσφυγική ροή δημιουργεί και οικονομικά απόνερα, τα οποία ουσιαστικά μπορεί να πλήξουν την οικονομία χωρίς να πέσει ούτε ντουφεκιά. Άρα πάμε δηλαδή σε έναν οικονομικό πόλεμο λέτε εσείς. Όχι, εσωτερικά για να ανταποκριθεί η χώρα στην κατασκευή νέων δομών, διότι ως φαίνεται το σύστημα αυτό έχει αποτύχει των δομών φιλοξενίας και απορρόφησης ή ταυτοποίησης και επαναπατρισμού χωρίς τη βοήθεια ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο χρησιμοποίηση των μεταναστών, διότι κατά αντιστοιχεί ο κύριος Ερντογάν διώχνει από την Κωνσταντινούπολη μετανάστες ακριβώς γιατί παίρνουν το κομμάτι της χαμηλής οικονομίας, τα μικρά μεροκάματα, και η τουρκική κοινωνία ιδιαίτερα στην πόλη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Άρα και εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο με τις προσφυγικές αυτές ροές να έχουμε πρόβλημα άμεσο οικονομικό. Ναι. Τώρα να έρθουμε στο σήμερα. Να έρθουμε στο σήμερα και βεβαίως να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει λίγο. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Βλέπετε να το τραβάει περισσότερο το σκηνή η Τουρκία, να ζητάει κάτι περισσότερο από αυτά που έχει ως βλέψεις, να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, στρατηγέ μου. Η Τουρκία τραβάει το σκηνή μέχρι εκεί που το επιτρέπουν οι ισορροπίες ή ενδονατοικές, η Αμερικανή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει? Σημαίνει, επειδή ο ξύτης είναι να κάνει Οθωμανική λίμνη την Ανατολική Μεσόγειο και να έχει λόγο τεράστιο για όλα, δηλαδή. Οικονομικό για όλα και κυρίως για τους υδρογονάνθρακες εκμεταλλευόμενοι το στρατό κατοχής που έχει στην Κύπρο και για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στις διαπραγματεύσεις. Άρα με ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει υποστηρίζει αυτή τη θέλησή της και τη στόχευσή της με μια αναγκαστική διπλωματία και η Ελλάδα ακολουθεί ακολουθώντας. Απεύχομαι να φτάσουμε στη φινλανδοποίηση. Τι σημαίνει αυτό να μου εξηγήσετε? Φινλανδοποίηση κύριε, θα το εξηγήσω. Είναι να βήχουν στην Τουρκία και να κρυώνουμε στην Ελλάδα με απλές κουβέντες. Δηλαδή να ακολουθούμε μια αναγκαστική πολιτική όπως αναγκαστική διπλωματία προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία και να μην μπορούμε εμείς ανεξάρτητα να υψώσουμε ανάστημα και να επιβάλλουμε και εμείς τις διεκδικήσεις και τα δικαιούμενα ως προς το διεθνές περιβάλλον. Τούτων λεχθέντων σημαίνει ότι χρειάζεται μια άμεση, μια αστραπιαία αναδιοργάνωση στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, διότι είναι η μία βακτηρία της υποστήριξης της διπλωματίας. Και δεύτερον,
είναι η διπλωματία, η οποία πρέπει να εμβαθύνει άμεσα και ως προς τις μικρότερες χώρες που είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας τα σοβαρά θέματα που είναι η διείσδυση της Τουρκίας μετά από 98 χρόνια στη Λιβύη, με την οποία θέλουμε να έχουμε σύνορα κάτω από την Κρήτη, σύνορα ΑΟΣ εννοώ, και η εξαγγελία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων μας και υποστήριξη δια των συμμάχων μας. Εάν αυτά δεν γίνουν, τότε είμαστε αναγκασμένοι σε συνεχείς παραχωρήσεις, οι οποίες στο τέλος δεν θα εξευμενήσουν. Μάλιστα, γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούμε να σκύβουμε, άρα τέλος οι παραχωρήσεις, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και στο επικείμενο λοιπόν ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, ελπίζω και περιμένω να τεθούν τα θέματα σε μια νέα ατζέντα και να γίνει σαφές το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παίξει περαιτέρω αν η Τουρκία ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Ναι. Όμως η Τουρκία, για να ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος και θα κουβεντιάσουμε και μετά. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια, βέβαια, η Τουρκία βλέπει και θέλει την θάλασσα, τη Μεσόγειο, δικιά της. Ναι, Οθωμανική Λίμνη, την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το είπατε προηγουμένως. Βεβαίως. Εμείς όμως τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς πρέπει συνεχώς να διαφυλάσσουμε τα κεκτημένα. Εδώ υπάρχει αδυναμία. Έχουμε αδυναμία να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα. Όχι μόνο με εξοπλισμούς, όχι μόνο με παρακολούθηση, αλλά με ουσιαστική στάση έναντι των συμμάχων, διότι κατά τη στοιχεία, επειδή η ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειος είναι σε αστάθεια, η Μέση Ανατολή, και βλέπουμε τι συμβαίνει και με το Ιράν πρόσφατα και τη Σαουδική Αραβία, πρέπει λοιπόν εμείς σαν πόλο σταθερότητας δίπλα στη διακεκαυμένη ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου να απαιτήσουμε και όχι να παρακαλέσουμε τους συμμάχους να μας δώσουν αντίδωρο σε αυτά που αντίδωρο. Τους δίνουν. Βεβαίως. Κρατώ αυτή την κουβέντα. Αντίδωρο στη Σούδα, αντίδωρο στις διευκολύνσεις στην Αλεξανδρούπολη, αντίδωρο σε ό,τι έχουμε παρέξει στη συμμαχία, έτσι ώστε να τυθασευτεί ο Ερντογάν, για τον οποίο έχουν αγωνία, μην λοξοδρομήσει και πάει προς την Ανατολή. Αυτή είναι η νατοϊκή αγωνία. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Μάλιστα. Μια μουσική ανάσα και τα λέμε και πάλι. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο και ακούσατε όλα όσα μας είπε ο κύριος Θεοδωρακίδης, μείναμε στο από εδώ και μετά. Έτσι δεν είναι, στρατιέ μου? Το επέκεινε, το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε οπωσδήποτε, διότι αλλιώς θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση πολύ σύντομα. Εντάξει. Λοιπόν, να καλωσορίσω ένα καλό μου φίλο. Βεβαίως τον βλέπετε μαζί, όπως και το στρατηγό μας βλέπετε, στον Γιώργο τον Αφιά. Τα Σαββατοκύριακα είναι ο καθηγητής ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλημέρα. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές της φιλόξενης συχνότητας. Και άκουσα με πολύ προσοχή όσο μπήκα μέσα ο στρατηγός, ο κληκτός και αξιότιμος στρατηγός. Και αυτά χαράζουν εθνικά σημάδια προσοχής και συναντήληψης των πολιτικών δυνάμεων. Ναι. Να φύγουμε από τον πόλεμο αυτόν τον οποίο κηρύσσει άτυπα, νομίζω, στρατηγέ μου, το είπα καλά, η Τουρκία. Είναι ένας ιδιαίτερος, συνηθίζουμε να το λέμε, υβριδικό πόλεμο, όταν εργαλειοποιούνται άνθρωποι. Πολύ ωραία. Και βεβαίως να έρθουμε σε ένα άλλο πόλεμο που δεν είναι άλλος από το οικονομικό σκέλος. Ο οικονομικός πόλεμος είναι πολύ πιο σκληρός από ότι είναι ο άλλος ο πόλεμος. Κύριε καθηγητά, κύριε Χριστόπουλε, έτσι λέτε εσείς τουλάχιστον. Είναι ακριβώς, Γιώργο, έτσι, διότι έχουμε ξανααναδείξει και στην εκπομπή σου εδώ το τι άφησε αυτή η δεκαετής δυσκολία της προσαρμογής με τα επώδυνα μνημόνια και με την επώδυνη προσαρμογή. Προσπαθεί η κυβέρνηση αυτή να ανορθώσει κάποια πράγματα. Να θυμίσω ότι στα χρόνια αυτά, όλα τα χρόνια της κρίσης, δύο κουβέντες μόνο θα πω,
τα νούμερα δεν έχουν σημασία. Η χώρα μας καταλαμβάνει σταθερά τις θέσεις 27 έως 32 στο δίκτυο φορολογικής ανταγωνιστικότητας. Που σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά? Που σημαίνει ακριβώς ότι η φορολογική ανταγωνιστικότητα, γενικά η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, διακρίνεται σε πολλές μορφές, παραγωγική κλπ. Φορολογική ανταγωνιστικότητα σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ η μεγάλη υπερφορολόγηση. Λέγατε στην εκπομπή προημερών, θα το συνεχίσετε, στον Γιώργο τον Αυτιά, την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν θα είστε αύριο μαζί μας. Θεωρώ μάλλον ναι. Γιατί ωραιότατα. Λοιπόν, βεβαιότητα. Λέγατε ότι έχουμε 23 φόρους που έχουν επιβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, είναι πράγματι πολύ σωστά θυμάσαι το Γιώργο. Οι φόροι που μας κληροδότησαν τα μνημόνια και επιβλήθηκαν στο επιχειρήν. Περισσότερο θα έλεγα την τελευταία τετραετία είναι περισσότεροι. Να θυμίσω βασικά ότι οι συντελεστές της φοράς αλληλεγγύης από 12.000 από 0,7 πήγαν έως 8 πήγαν στο 10%. Να θυμίσω ότι η προκαταβολή πήγε από 55% στο 100%. Να θυμίσω ότι καταργήθηκε ο συντελεστής 13% για τα κέρδη από τους αγρότες αγροτική επιχείρηση. Να θυμίσω ότι αυξήθηκε ο φόρος των επιχειρηματικών κερδών από 26% στο 29%. Και ούκαστε τέλος στη λίστα αυτή τη μεγάλη των φόρων που τελικά στόχευσαν στο να αφαιρέσουν εισόδημα και να πλήξουν κυρίως τη μεσαία τάξη και ιδίως τη ραχοκαλιά της οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε καθηγητά, άκουγα και σήμερα τον Γιώργο και το διάβασα και σε δικά σας άρθρα ότι η φορολογία πέφτει και εγώ είμαι κερδισμένος. Να το ξαναπώ αυτό που λέω συνήθως και σας αρέσει. Βάζοντας, Παναγιώτη μου, στρατηγέ μου, και εσείς το ίδιο κάνατε. Βάζοντας το ATM, πώς το λένε αυτό, το μηχάνημα, ναι, την κάρτα, βγάζουμε σύνταξη λιγότερη από αυτή που πρέπει να πάρουμε. Τι κερδισμένος είμαι? Αυτά είναι τα σημάδια που πρέπει να φανούν στην καθημερινότητα και ένα-ένα καταγράφονται για να τα δούμε και θεωρώ ότι η ισοτιμόνια αυτής της ασφαλιοεργατικής του πεδίου του παραγωγικού υπουργείου που λέγεται Υπουργείο Εργασίας και Ασφάλισης και Ασφαλιστικής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τα ασφαλιστικά και τα εργατικά. Έχει δοθεί με έμφαση η υπόσχεσή του ότι σύντομα θα δούμε να λέτε και τον Υπουργό τα καθαριστικά, ναι, τα καθαριστικά που έχεις και εσύ βάλει πολύ σημαντική προσπάθεια από την αρχή που δεν είδαμε και δεν ξέρουμε τίποτα από την αρχή του χρόνου γιατί, πώς κατέβηκε η σύνταξη τόσο, γιατί βγαίνει έτσι, πώς βγαίνει έτσι. Υπάρχει προσωπική διαφορά η οποία θα με κρατάει εχμάλωτο και πώς θα γίνει αυτό, θα μου τα πάρει πίσω. Ερωτήματα μεγάλα, τα αναδείξαμε και στο Γιώργο, όπως είπε, στο Γιώργο τον Αυτιά, και δόθηκε έμφαση από τον Υπουργό ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση για την προσωπική διαφορά που θα κρατηθεί και θα το δούμε στο καθαριστικό. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει κανένα καθαριστικό να δεις. Δεν πήρα τίποτε. Λένε ότι από αύριο, τη Δευτέρα μεθαύριο, θα έρθουν κάποιοι φάκελοι. Ελπίζω να μην είναι όπως εκείνος ο φάκελος που μας έστειλε σε όλους μας, ο κύριος Κατρούγκαλος. Γελάει ο κύριος. Διότι, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι η μέση, δεν λέω οι ψηλές συντάξεις, η μέση. Αυτόν τον φάκελο εγώ θα τον κρατήσω, τι θα τον κάνω? Αυτό ο φάκελος θα πρέπει να δούμε αν έχει πρώτα το αρχικό ποσό της σύνταξης, με ποιους νόμους έχει μειωθεί, πώς έχει μειωθεί, θα χρειαστεί εκεί να χυθεί άπλετο φως από πλευράς διερεύνησης. Ναι, αλλά δεν θα ανησυχήσουν πολύ. Και κάποιοι θα δουν σε ένα κουτάκι προφανώς. Γιώργο, αυτό χρωστάμε. Ναι, τη διαφορά. Είτε είναι μείον είτε είναι πριν. Αν ναι, δηλαδή, αλλά δεν θα αναστατωθεί ο κόσμος. Θα αναστατωθεί ο κόσμος. Και ζητήσαμε και εσύ, πολύ σωστά, είπες στην εκπομπή και το έχεις ξαναδείξει και εδώ, ότι πρέπει να μας βεβαιώσει πάνω στο καθαριστικό ότι αυτό το ποσό δεν είναι οφειλόμενο είτε σήμερα είτε αύριο, μπορεί να αλλάξει κάποια κυβέρνηση ή νομοθεσία και να πει ότι αυτά έλα εδώ και επειδή πρέπει να κάποια στιγμή να παίρνεις κάποιο φόρο πίσω, κάποια επιστροφή ή οτιδήποτε, να στα βεβαιώνει και να συμψηφίζει. Άρα, καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, είναι καθαρά πληροφοριακό. Δεν είναι καθαρά πληροφοριακό, χρεωστικό ή πιστοτικό. Πολύ σωστά, στρατηγέ, και πρέπει όμως να δοθεί έμφαση και αμέσως να γίνει όταν αρχίσουν τα καθαριστικά να φτάνουν στα και στους συνταξιούχους να δοθεί εξήγηση ότι μην ανησυχείτε, αυτό το κουτάκι που βλέπετε εκεί η διαφορά δεν πρόκειται να σας ζητηθεί, είναι απλώς υπολογιστικό το θέμα. Άλλωστε έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και πρόσφατα είδαμε και τον Υπουργό Οικονομικών πριν να από δύο κάνω μέρες, εγώ την περίπτωση του άλλου, της άλλης πλευράς, δεν θέλω να πω
το συνήγορο του διαβόλου. Το είπα. Πείτε μου όμως, αν ο υπουργός αλλάξει και δεν έχει γίνει αυτό που λέτε και οι δυο σας και ο κύριος Θεοδωρακίδης και εσείς, κύριε Χριστόπουλε, ότι είναι πληροφοριακό, έτσι δεν είπατε? Εγώ ρώτησα. Ναι. Εάν λοιπόν αλλάξει αυτό, αν αλλάξει ο υπουργός, εγώ θα βρεθώ εκτεθειμένος. Και αν δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, είτε μου τι γίνεται. Να πούμε το εξής. Ότι το είπα και το, θυμάσαι, Γιώργος, το μαζί, είπα το εξής. Τι λέει η διάταξη του Κατρούγκαλου, του νόμου Κατρούγκαλου? Λέει ότι αν βρεθεί μείον, δηλαδή αυτό που σου βγάζω τώρα, γιατί συγκρίνω το, αν την έπαιρνε τώρα τη σύνταξή σου με τη σύνταξη που είχες βγει, σου είχα χορηγήσει πριν από το νόμο Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016, τότε ή είναι σύν ή είναι πλην. Δηλαδή ή μου χρωστάς ή σου χρωστάω. Ισμένη την περίπτωση που λέει σου χρωστάω, προβλέπει μέσα ο νόμος 20-20-20% κάθε χρόνο θα τα έδινε αυτά, θα αποκαθιστούσε τη διαφορά. Εις δε την άλλη που είσαι παραπάνω, λέει μέσα, ορίζει η διάταξη όπως είναι ρητά, ότι στις όποιες αυξήσεις θα δίνω. Αυτό είναι το πονηρό, αν θέλετε το γρίφος, δεν θέλω πονηρό, δεν λέω το νομοθέτη πονηρό, το νομοθέτη το εισαγωγικό να το βάλουμε, γρίφος ότι λέει ότι αυτές, το παραπάνω που σου έχω γράψει θα στο συμψηφίζω με τις αυξήσεις που θα δίνω. Αυξήσεις που θα δίνω όμως είναι κάτι προς το παρόν θα είναι μια βεβαιωτική πράξη οφειλής και πρέπει αυτή η βεβαιωτική πράξη οφειλής να μην περάσει στον ΚΕΔΕ, το λεγόμενο ΚΕΔΕ ίσπραξη δημοσίων εσόδων, απλώς να είναι ένα πληροφοριακό σημείο όπως είπε ο στρατηγός και να καταλάβει ο φορολογούμενος ότι μία για πάντα, ότι ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια από 2000, από 1500 έχω φτάσει στα 1000 ή στο 1000, αυτές είναι οι διατάξεις, αυτή είναι η διαφορά και να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τελικά αυτό που περιμένουμε, Γιώργο. Εάν, είπε η κυβέρνηση, αν το Συμβούλιο Επικρατείας δεν ολοκληρώσει τις αποφάσεις του και για τη σταγματικότητα έχει κριθεί, αλλά περισσότερο για το ποιο, πώς και λοιπά, οι επιστροφές αυτές θα αποκατασταθούν οι μειώσεις. Νομίζω η κυβέρνηση έχει δεμένα τα χέρια. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάω στο στρατηγό να συνεχίσουμε τα ελληνοτουρκικά. Ακούστε και αυτό και θέλω να πάρετε θέση. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και η προηγούμενη το έλεγε, άσχετα να το έκανε, να μας κάνει επιστροφές και ιδιαίτερα των στρατιωτικών, αλλά και σε εμάς όλους. Λέει, θα σας δίνω το χρόνο, το μήνα, 29 ευρώ έως 220. Όταν εμένα μου τα πήρες όμως, δεν σου το έδινε 29 ευρώ, μου τα πήρες μια και καλή, μπαμ και κάτω. Γιατί δεν μου τα γυρίζεις? Ναι, είναι αυτό που θα το έλεγα ομοιό του Γιώργο, βεβαίως είναι, και θα έλεγα όχι καθόλου δεν έχεις άδικο, θα πρόσθετα δε ότι έχει αναδειχθεί ένα θέμα και κάποια στιγμή να το αναδείξει περισσότερο και εσύ στην εκπομπή σου, κάνει 3-4 χρόνια να δώσει τη σύνταξη σε συνταξιούχους που είναι ο μέσος όρος 3 χρόνια. Ωραία, τα παίρνει κανείς με τόκο αυτά? Δεν θα έπρεπε να τα παίρνει με τόκο, εν τόκος. Όταν δηλαδή ξαφνικά έπρεπε να το πάρει το ποσό αυτό μηνιαίο ή ετήσιο το 2016 και είναι από τότε και τα παίρνει τώρα, τα όποια χρήματα έχουν μαζευτεί. Δεν θα έπρεπε, όπως ακριβώς χρεώνει για κάθε οφειλή το δημόσιο όταν περάσουν, βέβαια, ο μήνας, όταν περάσουν αυτό. 30 μέρες, εδώ υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ένα θέμα, το έχουμε αναδείξει εμείς οι φοροτεχνικοί. Μα κάναμε και μια επιστολή νομίζω. Ναι, έτσι κάναμε και θα ήθελα να παρακαλέσω με την την μπένα σου, εννοώ την πνευματική αλλά και την γραφιστική, που είναι εγχείρηση σε όλα τα πράγματα, να το αναδείξει κάποια στιγμή όσο μπορείς, Γιώργο, διότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Δηλαδή είναι αδικαιολόγητος πλουτισμός κατά τον αστικό κώδικα, για να μην πάμε τώρα σε νομικές άποψεις. Δεν μπορεί το δημόσιο να καρπούται αυτό το πράγμα που σου πήρε, διότι εσύ αναγκάστηκες να δανειστείς και να πληρώσεις τόκο αντίστοιχα για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Άρα γιατί να μην σου αναπληρώσει, ναι, ένα μέρος του τόκου? Και εκτός από αυτού, με ρώτησε εμένα πώς έζησα όλο αυτό τον καιρό. Είπατε με δανεικά. Αν δεν με δάνεισε κάποιος. Έτσι. Έτσι. Προσέτρεξε σε φίλους και οτιδήποτε ή περιόρισε σε βαθμό που αγγίζει τα θέματα, τα όρια της υγείας. Πούλησα και τη Βέρα, μου λέει ο άλλος, για να ζήσω. Μάλιστα. Δεν είναι δικές μου κουβέντες αυτό. Νομίζω ότι αυτό που είχες δει, Γιώργο, και στο άρθρο μου στην Καθημερινή ημέρα, ναι, εκλογών προχτές, και μετά τα μνημόνια τι και μετά τις εκλογές τι, είναι ρως αυτά να πάρουν πίσω αυτές τις τρευλώσεις και τις αδικίες, κυρίως τις αδικίες, διότι έχεις υπογραμμίσει, ο στρατηγός σου το ξέρει σίγουρα, ότι η μέση σύνταξη έχει μειωθεί εισοδηματικά στο 40 με 50%.
40 τουλάχιστον. 40 τουλάχιστον από, το, από τα χρόνια τα αρχικά της χρήσης, για να μην πάμε οριοθετικά να τη βάλουμε από την αρχή. Ας πούμε από την αρχή. Αυτό σε συνδυασμό με τις άλλες ανάγκες, διότι εντάξει, μπορεί να καθυλώθηκε, να μας έσωσε λίγο στην κρίση και δεν θέλω να πολυλογήσω, είναι ότι δεν είχαμε μεγάλες αυξομοιώσεις στον τιμάριθμο, στο δείκτη καταναλωτή. Εκεί μας, βεβαίως, αλλά η μείωση αυτή δεν ισορρόπησε με. Επευλήθη η ρύπνωση αυτή. Επευλήθη η ρύπνωση, θα διέμω, αλλά δεν παράλληλα και εκτός από τη σύγκρουση. Γιατί αν υπήρχε πληθωρισμός, δηλαδή κόπηκαν ανάγκες, ουσιαστικά η οικονομική κυριαρχία των πολιτών μειώθηκε μετά τις συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελπίσουμε ότι και η εθνική κυριαρχία που εξασφαλίζει την εσωτερική οικονομική κυριαρχία δεν θα μπει σε τέτοιες. Αλλά να προσθέσω μόνο στο σκεπτικό το έγκριτο του στρατηγού, ότι ενώ μείωνες αυτό το εισόδημά μου, δεν μου δίνες άλλες παροχές απέναντι στο ΦΠΑ μου, το πήγες σε πολλά ήδη από το 2013 στο 2024, άρα μου ακρίμενες τη ζωή με πολλά, είτε αφορά, διότι δεν έχει 6% στη σύνταξη για την υγεία, δεν έχει κρατήσει ακόμα. Δεν ξέρω αν παραμείνει το 6 ή 4. Δεν είσαι 6%, ξέρετε πόσο θα είναι. Άρα όταν σου μειώνω και σου ρυκνώνω τη δυνατότητα, αυτό το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να ζήσεις, πρέπει κάποια άλλα αντιστοιχικά να σου τα δώσω. Δεν φρόντισε ποτέ η πολιτεία, είτε με την πίεση των δανειστών, είτε με την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου. Γιατί τα ρίχνουμε και εκεί. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Μάλιστα. Μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι, της δικής σας εκπομπής Πρόσωπο με Πρόσωπο, και εδώ σήμερα έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Τζακανίκα, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, δεν θα μας ακούγατε σωστά. Έχω καλέσει λοιπόν και είναι εδώ κοντά μου ο στρατηγός, ο κύριος Παναγιώτης Θοδωρακίδης, ένας άνθρωπος γνώστης των ελληνοτουρκικών και όχι μόνο, και βεβαίως τον καθηγητή, τον φοροτεχνικό, καλό μου φίλο. Και οι δυο βγαίνουμε μαζί στο Γιώργο του Ναυτιά κάθε Σαββατοκύριακο. Τον κύριο Χριστόπουλο, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Και καθηγητά, να δώσω το λόγο λίγο στο στρατηγό, να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που μείναμε. Με τα χαράς και ικανοποίηση. Για τα ελληνοτουρκικά. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, είχαμε μείνει σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εγώ θα το διευρύνω λιγάκι. Από εδώ και μετά, τι? Από εδώ και μετά προσπάθεια σκλήρυνσης τάσης και μήνυμα σαφές ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ότι η οπισθοχώρηση και ο κατευνασμός δεν έχουν ξεπεραστεί. Μη περαιτέρω. Υπάρχει και το μη περαιτέρω, διότι αυτή η ροή των μεταναστών και η προσπάθεια κατευνασμού του θηρίου γίνεται έστω σαν τακτική σε συγκεκριμένο χρόνο για στόχευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποια είναι η εθνική στόχευση, να καταλάβουμε γιατί έχουμε πολιτική κατευνασμού. Αλλιώς με την επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Έθνη να τεθεί το θέμα, να έρθουν να αναλάβουν τα Ηνωμένα Έθνη τη διαχείριση των προσφύγων και όχι επίβλεψη ΝΑΤΟ ή Frontex, και να τεθεί το θέμα της άμεσης χρηματοδότησης. Διότι εδώ εμάς τη ελληνική οικονομία. Ναι, αλλά είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Μέρκελ και είπε να πληρώθει ο κύριος Ερντογάν. Ναι, δεν έχουν αντιστραφεί οι συνθήκες. Λέμε τώρα, παρακαλάμε τη Μέρκελ να πληρώσει τον Ερντογάν. Θα μπορούσαμε να πληρώσουμε εμείς τα χρήματα αυτά, είναι να τα πάρουμε εμείς τα χρήματα. Σαφώς το αίτημα πρέπει να είναι για να αλλάξουν και νοοτροπία και πολιτική, διότι έχουν γίνει λάθη τεράστια κατά το παρελθόν, διότι δεν μπορεί εμείς να συντηρούμε οικονομικά ένα στρατό θητείας και από την άλλη πλευρά να αναλαμβάνουν οι ΜΚΟ τη διαχείριση των προσφυγικών ροών με εξαγγελίες και να παίρνουν τα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουν. Άρα και οι δομές, και να μην είναι και φαγητό αυτό, και οι δομές και το σύστημα που υπάρχει πρέπει να αλλάξει, και η επιδίωξη να μείνουν οι πρόσφυγες στην Τουρκία πρέπει να υπάρχει συνεχώς, και η διαπραγμάτευση
να μην γίνει εκτός πλαισίων του διεθνούς δικαίου, με αναγκαστική διπλωματία, με διπλωματία των εξοπλισμών, διότι έχει βιτρίνα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, έχει μια έκθεση πολεμικού υλικού, και με την Τουρκία να βοηθάει σε εισαγωγικά, δοκιμάζοντας το πολεμικό της υλικό, με διατηρημένο εμπάργκο στη Λιβύη, και να έχει ως εκ τούτου δημοσιεύσει χάρτες μέχρι τη Γάβδο, ναι. να διεκδικεί, εμείς κατευνάζουμε μέχρι πότε. Μιλώντας για την μπλε πατρίδα και τα λοιπά, κάτι τέτοιο πράγμα. Ακριβώς, εμείς κατευνάζουμε μέχρι πότε. Άρα στις συμφωνίες, διότι η εθνική κυριαρχία είναι πρωτίστως οικονομική κυριαρχία, έχουμε μια εθνική κυριαρχία ακριβώς για να διασφαλίσουμε την ευμάρεια του πληθυσμού μας. Κύριε Θεοδωρακίδη, πείτε μου κάτι. Η Τουρκία επιδιώκει, και εσύ το ξέρεις Γιώργο μου, έχουμε κουβεντιάσει αυτά κύριε Χριστόπουλε, η Τουρκία επιδιώκει να μας σύρει σε διαπραγματεύσεις. Πρέπει να το κάνουμε? Κατά την προσωπική μου άποψη, όχι. Τουναντίον πρέπει να δώσουμε, να αντιληφθεί η Τουρκία ότι δεν έχει να διαπραγματευτεί τίποτα με την Ελλάδα, και η Ελλάδα, όπως ακολουθεί το διεθνές δίκαιο, οφείλει να το ακολουθήσει και η Τουρκία. Τώρα, αν την Τουρκία την χαϊδεύει και η Ευρώπη και η Αμερική για λόγους συμφερόντων, διότι και της δίνουν το θάρρος να κάνει ότι είναι περιφερειακή δύναμη, χωρίς αυτό να μπορεί να το υποστηρίξει ουσιαστικά, είναι άλλη τάξεως θέμα. Όπως άλλη τάξεως θέμα και άλλο μήνυμα πρέπει να δοθεί και να αλλάξει πολιτική στο Κυπριακό. Διότι διαπραγματεύσεις με στρατό εισβολής και κατοχής δεν γίνονται. Ναι. Και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Άρα οι εταιρείες, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, ήξεραν ότι η Κύπρος δεν έχει ναυτικό. Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Και αεροπορία όταν υπέγραφαν συμβάσεις. Γιατί το ανέλαβα τότε? Τότε, εφόσον το ανέλαβαν, να δούμε και το ρόλο της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή που θέλει το Λίβανο, και τις συμμαχίες μας, διότι βλέπω αυτή τη στιγμή να μην δίδεται ιδέουσα σημασία στη συμμαχία με την Αίγυπτο, να μην αναδεικνύεται διπλωματικά το τι συμβαίνει στη Λιβύη, αλλά και να μην εμβαθύνουμε σε μικρότερες συμμαχίες όπως είναι ο Λίβανος, η Ιορδανία και περιφερειακά κράτη που μπορούν να πιέσουν, κάτι που η Τουρκία εκμεταλλεύεται θέλοντας να κάνει αυτή τη ζώνη, την περίφημη στη Συρία των 30 χιλιόμετρων, μια Πελοπόννησο ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά διεκδική, έτσι, ναι, να βάλει εκεί κατά το δοκούν πρόσφυγες, διότι ας προσέξουμε, η Τουρκία δεν έχει φράξει τα σύνορά της από το Ιράκ και από τη Συρία. Η Τουρκία είναι πόλος έλξης για τους πρόσφυγες, τους οποίους εργαλειοποιεί και λέει προς την Ευρώπη, δια της Ελλάδος. Η Ελλάδα λοιπόν διαχρονικά σαν υπομόχλιο είναι των μεγάλων χωρί, δηλαδή, συμφερόντων, υπομόχλιο στην εξισορρόπηση των μεγάλων συμφερόντων, πρέπει και αυτή να απαιτήσει. Το αμερικανικό αποτύπωμα αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο από το 47 που ήρθαν οι Αμερικανοί. Σαν χθες μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, σιαμαία δίδυμα, ναι, Ελλάδα και Τουρκία. Η Τουρκία 0 νεκρούς, 350.000 νεκρούς η Ελλάδα. Το 7 προς 10 λοιπόν που υπήρχε και υπάρχει, πρέπει να ανατραπεί και να υλοποιηθεί μια απέτηση ουσιαστική σε ό,τι αφορά στη Σούδα, σε ό,τι αφορά στην Αλεξανδρούπολη που είχαμε τον κύριο Πάιατ που πήγε και θέλουν να την αναδείξουν. Μια βάσα, μια βάσακα, πείτε το έτσι ελληνικά. Ναι. Και να δούμε πώς και τι ρόλο θα παίξει η Ελλάδα σαν κλειδί στη διαμετακόμιση των υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη. Μάλιστα. Θα επανέλθω. Κύριε Χριστόπουλε, δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα αυτού να καταθέσουμε και το φόρο, ναι, όπου κάνω λάθος να μου το πείτε, και να πληρώσουμε και τον ένφια, καλά τον είπα? Ναι, ο ένφια είναι, θυμίζω, η πρώτη δόση από τις 5, η πρώτη δόση από τις 5 τέλος Σεπτεμβρίου, η δόση του... Εάν δεν το πληρώσω. Αν δεν το πληρώσεις θα τρέξει αμέσως τόκος προς το παρόν, αμέσως, βέβαια δεν σπέβδουν μέτρα για την, πριν περάσουν τουλάχιστον 30 μέρες, ναι, θα τρέξουν οι τόκοι. Και αυτός ο τόκος είναι 0,73 που αντιστοιχεί στα 100 ευρώ από το 0,73 ή 8,5% περίπου το χρόνο θα τρέξει ο τόκος. Από εκεί και πέρα η άλλη δυνατότητα είναι κάποιες δυσκολίες, και με την ευκαιρία θέλω να πω μια είδηση στην εκπομπή σου Γιώργο, ότι σε μια επίσκεψη που κάναμε
ως Ομοσπονδία Φοροτεχνικών στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, αναδείξαμε ακριβώς ότι πρέπει η πάγια ρύθμιση, η οποία είναι 12 δόσεις, και στις ειδικές περιπτώσεις που είναι φάπαξ κληρονομίας κλπ. Είναι 24, πρέπει να διπλασιαστούν τουλάχιστον, όχι για να βάλουμε τον φορολογούμενο να επαναπαύεται, απλά για να μην χάσει τις ρυθμίσεις που γίνονται και επισπεύδει η κυβέρνηση για τις 120 δόσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αν αφήσει μια δόση, όπως είπες τώρα, και έχει μπει στη ρύθμιση αυτός ο φορολογούμενος, και μεθαύριο, που τελείγει ο μήνας, δεν πληρώσει το φόρο του, τον εγκαλεί και του λέει: κοίταξε, εδώ κινδυνεύει η ρυθμίσή σου. Άρα κάνει, μαζεύει και άλλους φόρους, τρέχει για την επιχείρηση, μπορεί να έχει και άλλες υποχρεώσεις, τουλάχιστον αυτές τις τρέχουσες υποχρεώσεις, διότι ο νομοθέτης λέει: θα σου κάνω τη ρύθμιση, αλλά πρόσεξε, από 1η Ιανουαρίου του 19, σήμερα που μπαίνεις και πας να κάνεις την αίτηση, πρέπει να είσαι άμεμπτος. Να μην έχεις ούτε οφειλή αν είσαι επιχείρηση, από ΦΠΑ, από φόρους, από παρακρατούμενους κλπ. Αν δεν είσαι επιχείρηση, να έχεις πληρώσει όλους τους φόρους, να έχεις κάνει όλες τις δηλώσεις στο παρελθόν. Άρα βάζει μια τάξη πράγματι, αλλά πρέπει η πάγια ρύθμιση να ανακουφίσει περισσότερο, διότι πολλοί συμπολίτες μας χάσαν την κατοστάρα τη μεγάλη, την προηγούμενη πρώτη 4 ετών, ακριβώς στον δρόμο, διότι δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις πέρα. Ήταν και η δόση και η τρέχουσα περίπου. Δεν είχαν την ανάσα, ναι, και το ένα έφερνε το άλλο. Θα μου πει, θα πείτε ότι αυτές οι συνεχώς ρυθμίσεις απότερο στο ωμέγα τερματίζοντας έχουν προοπτική, έχουν λύση? Διότι εδώ κατέγραψα χτες, Γιώργο, ερχόμενος στην εκπομπή σου, πόσες είναι σήμερα, έχουν φτάσει οι φορολογικές οφειλές, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι περίπου 4.200.000 οι οφειλέτες, μέχρι 10.000 ευρώ είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια, μέχρι 10.000 ευρώ. Και σήμερα που μιλάμε, εδώ είναι τα στοιχεία μου, είναι μια δουλειά που έχω κάνει, μέχρι 10 ευρώ. 500.000, από 10 ως 50, 300.000. Λέω τα χοντρικά, ναι, ναι, ναι. 50 κλπ. Αν πάμε λοιπόν μέχρι τις 3.000, είναι 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες στα 104 δις. Τι λέει η κυβέρνηση? Εγώ τώρα, για να μπορέσω να ρυθμίσω τα άλλα και τη φορολάβηση, πρέπει να πάρω λεφτά από τη ρύθμιση. Τι περιμένει? Περιμένει σοβαρά χρήματα. Οι ξένοι προειδοποιούν ότι δεν έχει εισροή μεγάλη, δεν έχει... Παρότι έκανε βελτίωσε το ποσοστό, έκανε 20 ευρώ την δόση, έκανε 3% από 5% τον τόκο. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος, λέει ο λαός. Το ζητούμενο λοιπόν εν τέλει είναι πράγματι. Είναι ψέματα, κύριε Θεοδωρακίδη. Φορολογούμενοι που έχουν οφειλές και εμείς προτρύνουμε να προσπαθήσουν να τις ρυθμίσουν, να τα βγάλουν πέρα, διότι φοβάμαι. Δεν προειδοποιώ, φοβάμαι, Γιώργο, ότι θα δώσει την τελευταία ευκαιρία με αυτή τη ρύθμιση και θα είναι αμήλικτη η φορολογική διοίκηση στις κατασχέσεις. Δεν τρομάζω, δεν θέλω τους ακροατές να τους τρομάξω, αλλά λέει ότι αφού χρωστάς, πρέπει να διαγνώσω αν έχεις ή δεν έχεις. Αφού δεν έχεις, τι σου έκανε? Σου έκανε μια ευνοϊκή ρύθμιση. Μα γιατί δεν ήρθες? Πείτε μου κάτι. Ζητήσατε, και αυτό το ξέρω και βεβαίως το έχετε πει και άλλες φορές εσείς και στην εκπομπή και εδώ και στον Γιώργο τον Αυτιά κάτω, ζητήσατε τράτο που έλεγε η μάνα μου, συγχωρεμένη κύριε Λεμόνα. Τράτο. Ωραία, λέει, ωραία λέξη. Τράτο λοιπόν μετά τις 30 του μήνα. Ναι, γιατί ζητήσαμε, όχι για να. Γιατί βλέπουμε ότι με τις βελτιωμένες ρυθμίσεις μέχρι χθες βράδυ είχαν μπει περίπου 40.000. Είναι αστείο το. Ναι, βέβαια, μικρό. 40.000 οφειλέτες. Δεύτερον, μέσα στην ρυθμίση ήρθε μια βελτιωτική και λέει ότι ο Γιώργος Κοντονής, ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο στρατηγός, ο κ. Θεοδωρακίδης, έχει ξεχάσει μια δήλωση του 2014, 2015, 2016, 2017. Έχει ξεχάσει κάποιο κληρονομικό του, κάποιο οτιδήποτε. Είναι επιχείρηση και έρχεται η εφορία να τον ελέγξει σήμερα για τα χρόνια εκείνα. Έβαλε και αυτές τις οφειλές που θα προκύψουν μέσα στη ρύθμιση. Αυτή όμως η βεβαίωση της εφορίας που σε ελέγχει, Γιώργο, και σε καλεί να σε ελέγξει, ή κάνει μια δήλωση, ώσπου να σε ελέγξει, να την ελέγξει τη δήλωση, να βγάλει ότι είναι 1.000 ευρώ αυτή η οφειλή, για να μπορέσει να τη ρυθμίσει, πρέπει να γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα ένα μεγάλος αριθμός προσδοκόμενων οφειλετών είναι σε αυτή την κατηγορία που σωστά μπήκαν μέσα στις βελτιωτικές διατάξεις, αλλά εμείς τι λέμε? Λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όχι όλοι, να κάνουν την αίτηση όπως το έκανε πολύ σωστά την τροποποίηση, την έκανε για τις ασφαλιστικές φορές. Είπε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου βάλτε μου την αίτηση, γιατί εκεί είδε ότι είναι μπάχαλο. Βεβαίως αν έχει δύο ταμεία, τρία ταμεία, είναι σε δύο στάδια. Έχω έναν γιατρό, καθηγητή, φίλο συνάδελφο,
ο οποίος έχει μια οφειλή στο τσάι. Αυτή είναι στο τσάι. Έχω τώρα 6 μήνες. Προσπαθώ να δω τι οφείλει για να το βγάλει πάνω η εφαρμογή, να το ρυθμίσουμε. Το βγάζει. Ακόμη μετά από 4 μήνες το έβγαλε τώρα, αλλά και πάλι λέει δεν μπορώ να το. Περιμένετε να το πάω στο ΚΕΑΟ, γιατί πρώτα βγαίνει από τα ταμεία. Δηλαδή μια γραμματική. Πόσο χρόνο θέλει να πάει από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Είπε ο Γιάννης Βρούτσης, κάνω τώρα. Κατάθεση στη Βουλή. Βάλτε τις αιτήσεις, βάλτε τις αιτήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και ελάτε μέχρι τέλος του χρόνου να μπορέσω να. Γιατί φταίω εγώ. Τι θα γράψει την αίτηση, καθηγητά μου, εφόσον δεν μπορεί να γράψει ποσά, μια αίτηση. Όχι αίτηση. Αίτηση. Μπαίνει μέσα και δέχεται ηλεκτρονικά. Είναι ηλεκτρονική προφανώς. Ηλεκτρονική. Και ό,τι έχει καταγράψει. Ό,τι εντωμεταξύ δεν έχει καθαρίσει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα στέλνει το ταμείο, το στέλνει στο ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ θα ρυθμίσει. Το ίδιο λέμε και εδώ. Στο φορολογικό. Το έχει νομοθετήσει τώρα και τα σκυλιά δεμένα. Όμως το ίδιο λέμε και εδώ. Στις περιπτώσεις αυτές που λέγαμε πρωτήτερα που δεν προλαβαίνει η φορολογική, η ίδια δεν προλαβαίνει μέχρι 30 μεθαύριο, είναι πόσες εργάσιμες μέρες, να υποβληθούν σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις και όταν η φορολογική διοίκηση καθαρίζει τη δήλωση, όχι να πούνε. Αυτές ήδη υπάρχουν στα χέρια τους. Να καθαριστούν η οφειλή να μπαίνει, αν είναι 1η Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου, τέλος Νοεμβρίου. Να μπορεί να μπαίνει. Αυτό θα βοηθήσει την εισπραξιμότητα. Εκείνο που λέω, εισπραξιμότητα. Δεν πάμε καλά στην εισπραξιμότητα. Σωστά. Άρα δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε και τις επιστροφές προφανώς, αφού δεν πάμε καλά. Λέμε τώρα. Μα το τόνισε ο Υπουργός ότι αν από αυτή τη ρύθμιση. Λέω, Υπουργέ, πόσο περίπου προσδοκάτε, μου λέει δεν το έχουμε προστικοποιήσει, το αριθμό μόνο οφειλετών. Α, σου το πω εγώ, του λέω. Έχετε πει από τα 104 τα 10 δις είναι εισπράξιμα. Πόσο όμως είναι εισπράξιμα? Με κατασχέσεις. Άρα από τα 10, μακάρι και εύχομαι, Γιώργο. Το λέω εδώ και ακούει και ο στρατηγός και οι εκροτές σου, να μπορέσουν να μπουν περίπου 2 έως 2,5 δις. Και τις κατασχέσεις τι θα τις κάνει? Τι να κάνει, τίποτα. Σαν θα τις δώσει σε αυτούς που έρχονται τράπεζες. Και μόλις πατάνε το πόδι τους εδώ παίρνουν αφημί. Έχουμε τεράστια θέματα, κύριε καθηγητά. Είναι όντως έτσι, είναι όντως έτσι. Αυτές είναι αλήθειες. Εγώ θα ήθελα, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις και έχεις καθόλου χρόνο, αν δεν έχεις. Επειδή έχεις τον στρατηγό εδώ, θα μου κάνεις την τιμή. Γιατί γίνεται πολύ θόρυβο αυτόν τον καιρό για κοινωνική εμπιστοσύνη και κοινωνική, έτσι, με την εκαθάριση που γίνεται στις περιοχές και στις γειτονιές για να ξαναβρει η Αθήνα το πρόσωπό της. Και υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση, σπέδουν ορισμένοι μια σχολή που έχει αναπτυχθεί, ότι κυνηγάμε αυτή με τα παιδιά, με το παιδάκι που δεν ήταν στο υπόγειο κάτω στην πλατεία που είναι υπέρυξ Ομόνιας, όπως θα λέμε, Βάθης κλπ. Στρατηγέ. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, πώς βλέπεις αυτή την ενέργεια. Οι τρεις μας κάνουμε μια κουβέντα. Ξεσήκωσε αυτό στην πλατεία το κουβούκλιο, το πώς θα λέμε. Α, ναι, αυτό που ήταν εκεί ένα. Ένα κέντρο που το κέπτο, εντάξει, και αυτοί κάνουν δουλειά τους. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειά τους εκεί πέρα μέσα. Αλλά γενικότερα η προσπάθεια αυτή και του Δήμου και της νέας ηγεσίας του Δήμου και της κυβέρνησης. Έτσι, ενώ επειδή σημάδεψε ο στρατηγός και πολύ σωστά την κοινωνική εταιρική ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων και γενικά της χώρας, σημάδεψε αυτή τη λέξη. Έχει να πει κάτι ο στρατηγός αυτό πάνω? Όχι, το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν ακούω προς την κατεύθυνση της ασφάλειας ποσά. Ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε από, αυτούς, ούτε από αυτή την κυβέρνηση. Μήπως είμαστε νωρίς ακόμα. Ότι είναι νωρίς ακόμα, αλλά ναι. Οι εξελίξεις δεν περιμένουν. Ο έλεγχος, όταν υπάρχει αμφισβήτηση της άσκησης θαλασσίων αρμοδιοτήτων της Ελλάδος, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και πηγαίνουν τα εργαλεία γεωτρύπαν, άσχετα αν βρουν ή δεν βρουν, όμως το μήνυμα το δίνουν ότι εγώ παραφιάζω τόσο στην Κύπρο όσο και έξω από το Καστελόριζο, και εμείς ακόμα δεν έχουμε ενοποιήσει ΑΟΣ, όχι ανακηρύξει που θα έπρεπε ενοποιήσει ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου, αλλά δεν κάνουμε και ενέργειες ούτε στον κόλπο της Κυπαρισίας. Α, μπράβο, εκεί να πηγαίναμε. Αλλά πείτε μου όμως να κάτι. Να βγάλουμε για να απαλύνουμε τους συνταξιούχους, των οποίων τα χρήματα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, τα κοινωνικά μερίσματα και τα λοιπά, τα παίρνει που η ανισορροπία, η πληθυσμιακή που πλήττει τη χώρα τώρα, χωρίς ντουφεκιά νίκη αλλίωσης πληθυσμού σε μια επικράτεια. Πολλές κουβέντες μεγάλες, με προσοχή ο στρατηγός Γιώργο, και ευχαριστώ που μπήκα και εγώ στη συζήτηση και ζήτησα το συγχωρήστε και το λόγο. Πολύ καλά. Να κάνουμε μία μουσική ανάλυση και να τα πούμε. Βέβαια. Θέλουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά για να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα κάνουμε μία κουβέντα στο τελευταίο δεκάλεπτο και οι τρεις μας, αφού σας
δεσμεύσω, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, μια άλλη φορά, ένα άλλο Σάββατο, να είμαστε εδώ να μιλήσουμε. Με τα χαράς, διότι η εμπειρία και ο χειρισμός σας είναι παροιμιώδης και αποτελεί υπόδειγμα δημοσιογραφικό. Εγώ λέω στο δικαίωμα μου. Με κάνετε και κοντινή. Εναυρύνομαι όταν έχω συζήτηση μαζί σας. Ξέρετε, θα του δώσω ένα χαρακτηρισμό εδώ από τη συχνότητα. Νερζιανή. Επειδή τον άκουγα παλιά. Και Γιώργο, να τα ακούσεις εσύ. Είναι γητευτής της ενημέρωσης και των Αρτζιανών. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Με κάνατε να κουκκινήσω παρά τα τόσα χρόνια μου. Ένα έργο που είχε γυρίσει, όπως το λέγανε αυτός, γητευτής των αναλόγων. Ναι. Το και λέγαμε η έννοια γητευτής. Και αναδεικνύεται ότι πράγματι, Γιώργο, είσαι ο άνθρωπος που... Σας ευχαριστώ, αλλά στα θέματα όταν απέναντι ζεσταίνει αιχμηρά το ραδιόφωνο. Ναι. Ζεσταίνει αιχμηρά το ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Τώρα μου θυμίζετε αυτό που είχαμε κάνει, καταφέρει στην ΕΡΤ, στρατηγέ μου και καθηγητά, να λέει ο κόσμος, τότε βέβαια ήμασταν εμείς ως ραδιόφωνο, δεν ήταν ακόμα τα άλλα, τόπο Κοντονής. Έτσι. Εντάξει, αυτό με δέσμευε εμένα και μου έδινε μεν χαρά, αλλά και ευθύνη μεγάλη. Βεβαίως. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν άλλα χρόνια και κάποιοι άλλοι με είχαν ονομάσει και ακόμα με λένε ράδιο άνθρωπο. Εγώ δεν το κρύβω. Ο πρώτος που έκανε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή είμαι εγώ. Αλλά ας αφήσουμε το εγώ. Γι' αυτό λοιπόν. Και εναυρύνομαι και ευχαριστώ για τις προσκλήσεις. Εγώ ευχαριστώ πολύ, στρατιά μου. Άρα, πάρα πολύ. Με τα χαρά θα ανταποκριθώ στη δέσμευση. Και τους δυο σας και ξέρω ότι με αγαπάτε και η αγάπη αυτή είναι αμοιβαία. Άκουγα σήμερα να λέτε, στρατηγέ μου, στον Γιώργο τον Αυτιά, για 200.000 δολάρια ημερησίως που... Ναι, δεν το είπα. Εγώ ανεφέρθηκε στην εκπομπή, εννοείται. Ναι. Είναι πολλά τα χρήματα που βρίσκονται, που παίρνει η Τουρκία, που ξεπλένει η Τουρκία, και όταν ακούω, καγχάζω ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην Τουρκία συγκριτικά με εμάς. Είμαστε μεγέθη που δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία της έχει αναποθέσει πολλά στην τουρκική οικονομία και υπάρχουν διάβλοι αμφότερης κερδοσκοπίας ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τόσο όσο και αμερικανικών. Είναι σε συμπαραγωγές, έχει πάρει δάνεια μεγάλα από τράπεζες που εμείς δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Αφενός αφετέρου ενδεικτικό είναι η τριμερής που έγινε στην Άγκυρα, Ιράν, Τουρκία, Ρωσία, και αντιλαμβάνεστε τι κεφάλαια που δεν φαίνονται. Εξού και η αμερικανική πίεση εκεί που υπολογίζαμε ότι θα υπάρξουν κυρώσεις, και τελικά αντί για κυρώσεις υπάρχει ευλογία, διότι πάντοτε η αγωνία της Δύσης είναι μία. Κάθε καράβι τέτοιο που έχει να μην χάσει την Τουρκία. Αυτά τα καράβια θέλω να πω πριν από το πόσο κοστίζει, διότι άλλη η τιμή θεωρητική και άλλη η τιμή του εμπορίου, κάποτε άνοιγαν σε Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι τα είχαν φέρει εδώ με την ελπίδα ότι θα τρυπήσουμε στο Ιόνιο και έτσι θα είχαν ήδη έσοδα. Αυτά πουλήθηκαν σε Νορβηγούς, οι Νορβηγοί τα πούλησαν στους Τούρκους, αρκετά εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια όλος ο στόλος, και βλέπετε το ενεργειακό παιχνίδι που παίζεται. Διότι τελικά οι πόλεμοι γνωρίζουμε ότι είναι οικονομικοί. Το θέμα είναι ότι εάν δεν υπάρξει μια κατεύθυνση πολιτικής μη κατευνασμού, αλλά η στρατηγική ψυχραιμία για να μην στρατικοποιήσουμε την κρίση φτάσει στην ισορροπία την οικονομική, τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά και θα έχουμε καλύψει αυτά που μας λείπουν. Διότι δεν ξέρω, και απευθύνω το ερώτημα από το φιλόξενο βήμα της εκπομπής σας, έχουμε τη δύναμη να τρυπήσουμε στον Πατραϊκό ή στον Κυπαρισιακό κόλπο και εμείς σαν Ελλάδα? Ακριβώς αυτό λέτε, ναι. Δεν ξέρω, ακούσατε πριν τα ποσά, 200.000 δολάρια ημερησίως διαχειρίζεται το κάθε τρύπημα που κάνει η Τουρκία, και τα καράβια που έχει πάρει δεν ξέρω πόσα. Και εμείς παίζουμε τώρα με τι εδώ? Είναι εντυπωσιακό, Γιώργο, αυτό που είπε ο στρατηγός, ότι δύο πράγματα. Ο πόλεμος πάντοτε είναι οικονομικός. Σαφώς. Και η ιστορία το έχει καταγράψει αυτό αναμφισβήτητα ως κανόνα. Όχι εξαίρεση. Και το βασικότερο είναι ότι όταν μελετιέται η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, και η δική μας, με τα όσα λάθη έγιναν και από την πλευρά
λόγω έλλειψη συνένεση. Μπήκαμε σε ένα μνημόνιο 10 ετών σε ένα τούνελ που δεν φαίνεται ακόμη φως. Θα είμαστε χρωμένοι, έχουμε προπλεονάσματα μεγάλα και πρέπει να τα διατηρούμε κλπ. Κλπ. Το ερώτημα είναι, αναζητήσαμε ποιες άλλες. Όταν πρωτοείδα τον καθηγητή μου, είπε τι, και ρωτάει κάποιον άλλον, μπορεί να απαντήσει το τι, λέει πώς. Ρωτάει τον τρίτον, λέει ναι κύριε καθηγητά, θα σας πω πώς αλλιώς. Σωστά. Έχει βγει αυτό το ναι, γιατί, διότι, μήπως αλλιώς, μήπως καλύτερα. Ακριβώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι, όπως έδειξε ο στρατηγός, είμαστε μια χώρα με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα μπορούσαμε να είμαστε μια σύγχρονη Ελβετία εντός εισαγωγικών, με ζώνη, μόνο και οικονομική ζώνη κλπ. Αυτά τα έχουν κερδίσει άλλοι, ακόμη παρότι μπήκαν στην. Είμαστε μια σύνομη χώρα μέσα στις 27. Αλλά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα δεν τα είδαμε σε βάθος. Και εδώ μου δίνει το έναυσμα αυτή η παρατήρηση του στρατηγού, ότι αυτό το ενεργειακό. Διότι είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε βαρύ βιομηχανία, δεν έχουμε και βασιστήκαμε στη γεωργία. Μ' αρέσει, πολλοί λένε και επενδυτές, κούντι. Ναι, ακριβώς. Δεν βλέπω κανέναν εγώ. Η επένδυση, επένδυση για την ανάπτυξη, ναι, βεβαίως επένδυση για την ανάπτυξη, αλλά η επένδυση δεν είναι να πουλήσω μετοχές και να κερδίσει μια εταιρεία. Και το λένε και αυτό. Πούλησε, λέει, και κέρδισε η τάδε τράπεζα ή οτιδήποτε. Αυτό. Η επένδυση είναι μια προστιθέμενη αξία που έχει την ίδια στιγμή το 100, το κάνει 110, 120 και παράλληλα βάζει και 10 εργαζόμενους. Εκτός εάν κάθε κυβέρνηση θεωρεί εμένα τον συνταξιούχο επενδυτή. Αυτό το τομέα φαντάζομαι ότι στη νέα αντίληψη της κωδικοποίησης των μέτρων και των προοπτικών με σοβαρότητα. Το ενεργειακό και η ενεργειακή προοπτική της χώρας νομίζω ακούγεται κάθε μέρα στα κανάλια. Προσθέτει και τη φωνή του ο έγκριτος αναλυτής, ο κύριος Θεοδωρακίδης. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τις οικονομικές σας κατευθύνσεις είναι αυτές οι φωνές. Συμφωνώ, γιατί να σας πω κάτι, Γιώργο. Έλεγα μια φορά στον καθηγητή Κασιμάτη. Είχε κάνει μια ομιλία και μου ζήτησαν το λόγο στο Οικονομικό Μιλητήριο. Λέει, δεν φανταζόμουν όταν είχα τον καθηγητή παράλληλα δίπλα μου, πολιτικό, πρωθυπουργό, και του έλεγα, πρωθυπουργέ, γιατί δανειζόμαστε τόσο πολλά, του λέει ο καθηγητής Κασιμάτης, τότε που, έλεγε, λοιπόν, απάντησε, αυτό είναι δημόσιο καταγραμμένα, δεν είναι, Γιώργο μου, πρέπει να χρωστάει μια χώρα, να χρωστάει μέχρι 60%. Γιατί αν δεν χρωστάει. Πρέπει να χρωστάει, αλλά να χρωστάς, στο ΑΕΠ με 30, 40, 50, 60 ναι είναι σε όλες τις χώρες. Όχι όμως 400 δισεκατομμύρια. Του έδωσε την εξής απάντηση. Κύριε καθηγητά, εσείς είστε νομικός. Η άλλη πλευρά είναι πολιτική. Η πολιτική, έχουμε μάθει, είναι τέχνη του εφικτού. Αυτό το είπε πλέον καθαρά. Είναι τέχνη του εφικτού. Κατ' εμέ είναι δημιουργία προοπτικής η πολιτική. Πολύ σωστά, Στρατή. Ναι. Αλλά έβαλα και τον κανόνα. Μήπως δεν κοιμήθηκε στο ίδιο κρεβάτι η οικονομική επιστήμη με την πολιτική επιστήμη. Φαίνεται δεν κοιμήθηκε ποτέ. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Ένα μικρό ένασμα. Αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη γίνεται η Τεχνοφέστ, μια βιτρίνα εξοπλισμών των οποίων η παραγωγή γίνεται στην Τουρκία και είναι βιτρίνα προς όλο τον μουσουλμανικό κόσμο και όχι μόνο τον οποίον θέλει να η Τουρκία να έχει με το μέρος της, και εδώ είναι το θέμα με τη Σαουδική Αραβία και έτσι έχουμε και την Αίγυπτο με το μέρος μας. Μάλιστα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε σε μικρές καταστάσεις στον ηλεκτρονικό τώρα πόλεμο ανεπτυγμένες, εφόσον δεν παράγουμε, δεν έχουμε χάλιβα του ναντίον, τα ελληνικά συστήματα και η ΕΛΒΟ, η ΠΙΡΚΑΛ και όλες όλα αυτές, όπως και η ΕΑΒ, και το επισημαίνω, υπάρχουν αυτά, η ΕΑΒ υπάρχει αλλά χρειάζεται προσοχή. Πρέπει λοιπόν κατά αντιστοιχεία και εμείς σε τομείς που μπορούμε και εις μικρών γενναίοι που έλεγε και ο ποιητής τον πηγαινού για τις θερμοπύλες, να αναπτυχθούμε έτσι ώστε να μην δίνουμε το δικαίωμα στην Τουρκία να λέει θα σας κάνω ήμια, γιατί άκουσα ανθρώπους που είχαν θέση ευθύνης να λένε αποφύγαμε στην τέχνη του εφικτού ήμια. Δυστυχώς το είπαν. Θέμα είναι. Και δεν κοιμήθηκα, λέει, πολλά βράδια. Ναι, αλλά γιατί να δίνουμε το δικαίωμα να υπάρχουν
βλέψεις για Ήμια και γιατί να υπολοιπόμεθα τώρα στον έλεγχο της επικυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε επιτήρηση. Αυτά υπάρχουν δυνατότητες να τα καλύψουμε. Περπατάμε σε νέες τεχνολογίες και εποχές, ψηφιακές και τα λοιπά. Επιστημονικό υλικό υπάρχει, θα μπορούσαμε έστω φασών στις μεγάλες βιομηχανίες με πράγματα που δεν χρειάζονται ούτε εργοστάσια ούτε τίποτα. Άρα η άμυνα είναι ένα συγκερασμός όλων των εθνικών δυνατοτήτων τις οποίες πρέπει να αναπτύσσουμε και να μην κοιτάζουμε μόνο περιστασιακά πώς θα αποφύγουμε καταστάσεις. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω. Και εμείς από την πλευρά μας, και εγώ ο Γιώργος, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή. Πολύ. Η δική μου είναι μεγαλύτερη και για τους δυο σας. Να ευχαριστήσω φίλες και φίλοι τον Γιώργο τον Τζακανίκα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Και βεβαίως να πω ότι χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο.